Τον αντιπεριφερειαρχή Καβάλα Θεόδωρο Μαρκόπουλο επισκέφτηκε στο γραφείο του στην αντιπεριφέρεια την 3η 19 Μαρτίου ο νέος διοικητής της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας, υποστράτηγος Αντώνης Χατζηγεωργίου, σε μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Είναι δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, ενισχυόμαστε και από τη δύναμη την οποία μας δίνουν, την ορμή την οποία έχουν σε πράγματα, και βέβαια είμαστε και αρρωγοί όσο το δυνατόν σε οτιδήποτε μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Αυτό το πράγμα συνέβαινε και στο παρελθόν, θα συμβεί και τώρα και στην επόμενη χρονιά, και πιστεύουμε σε μια αγαστή συνεργασία με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο γνωριζόμαστε από παλιά, καθώς ήμουν επιτελάκης στην ημεραρχία στο παρελθόν. Σας είναι ένα αντίγραφο από μια παλιά ανασκαφή που έγινε εδώ στην πόλη της Καβάλας, με μια αφιέρωση στο πρόσωπό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι... Κρατήστε το. Να είστε καλά. Και... Να τα δούμε λίγο στην αιτία. Βεβαίως, βεβαίως. Ορίστε. Ο κύριος Μαρκόπουλος, κατά τη συνομιλία που είχαν, τον ενημέρωσε για τα θέματα που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ενώ ο νέος διοικητής ευχήθηκε να έχουν μεταξύ τους μια πολύ καλή συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Καβάλα. Επίσκεψη του στρατηγού διοικητή της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αποτελεί πάντα μια τιμητική επίσκεψη, στην οποία οφείλουμε να δηλώσουμε την εκτίμησή μας στο έργο το οποίο επιτελεί ο ελληνικός στρατός και οπωσδήποτε την εκτίμησή μας και στο πρόσωπο του νέου στρατηγού διοικητή, τον οποίο καλωσορίζουμε, όπως και στο πρόσωπο και των προκατόχων του, αλλά και στο πρόσωπο όλων των ανδρών και γυναικών που στελεχώνουν την διοίκηση και τις μονάδες της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας. Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είμαστε περήφανοι που ένας τέτοιος σχηματισμός εδρεύει στην πόλη μας και εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο το οποίο επιτελεί τόσο στα στενά στρατιωτικά του καθήκοντα, αλλά και στις υπηρεσίες τις οποίες κατά καιρούς έχει προσφέρει ο στρατός στην περιοχή μας στις ειρηνικές περιόδους.